Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη, Πάτερ, την ευχή σου. Ξέρετε, τα πράγματα στην Εκκλησία κινούνται με όλους τους τρόπους. Σκέφτομαι ότι δεν έχουν μείνει και πολλοί χώροι που να μας αποδέχονται ολόκληρους. Περισσότεροι χώροι αποζητούν κάτι από μας, από τα παιδιά μας, από τους εφήβους, από τους νέους, και όλοι θέλουν ένα πετυχημένο κομμάτι μας. Τα αποτυχημένα κομμάτια μας δεν έχουν που να πάνε. Και όσο περνά ο καιρός, νομίζω όλο και πιο πολύτιμη θα είναι αυτή η αυλή της Εκκλησίας, στην οποία θα μπορούν παιδιά και νέοι να είναι με φυσικό τρόπο εκεί. Να είναι εκεί δηλαδή όχι μόνο ως πετυχημένοι εκπρόσωποι της μόδας ή πετυχημένοι διάδοχοι των ονείρων των γονιών τους, αλλά ελεύθεροι άνθρωποι οι οποίοι παρά την τεχνολογική εξέλιξη, παρά τις δυνατότητες που τους δίνει η σύγχρονη εποχή, δικαιούνται να είναι ακόμα άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται, λυπούνται, στεναχωριούνται, θυμώνουν με τους γονείς τους, μπερδεύονται, δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε, κάνουν λάθος και δεν θέλουν το λάθος αυτό να είναι το τέλος μιας πορείας, απογοητεύονται και κυρίως έχουν ανάγκη να ελπίζουν. Και σε έναν κόσμο που αρνείται όλο και περισσότερο ότι δεν βλέπουν τα μάτια, είναι πολύ λίγοι χώροι που μπορούν τα παιδιά να είναι παιδιά, δηλαδή να κινούνται ακόμα διαστατικά και με τη φαντασία τους ή το συναίσθημα, και που μπορούν έφηβοι και νέοι πραγματικά να ονειρεύονται και να ελπίζουν ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει όλα. Ότι όσος πόλεμος και να έρθει, όσες οικονομικές κρίσεις και να έρθουν, εν τέλει υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό, κάτι που το νιώθουν πολλές φορές αλλά δεν ξέρουν πώς να το πούνε, κάτι που μπορεί να είναι η αγάπη και ο έρωτας, το οποίο κάποιος και κάποιος ενήλικας και κάποιος που έχει προχωρήσει πριν από αυτούς θα ανοίξει την αγκαλιά του και θα το πει: από εδώ είμαστε αγόρι μου, από εδώ είμαστε κορίτσι μου, έλα να το περπατήσουμε μαζί. Να κάπως έτσι ένας πρόλογος. Εγώ ίσως να είμαι και επηρεασμένος, Πάτερ, γιατί ειδικά στην πόλη μας με όλο αυτό το κύμα βίας εδώ και ένα χρόνο, τέτοια θάνατοι, λαστανιάτα, δηλαδή και αυτοκαταστροφικά και με τις αυτοκτονίες και με τη βία, και λέω ρε παιδί μου, είναι σαν να έχει στερέψει η ελπίδα, σαν να μην μπορούμε να δούμε ένα τον άλλον και διαφορετικά. Δηλαδή αν φοράς μαύρα και φοράω κίτρινα, τελειώσαμε. Αν είσαι πιο δεξιά και εγώ πιο αριστερά, τελειώσαμε. Τι να μας ενώσει, τι μπορεί να μας ξανακάνει η κοινωνία, παρέα, ομάδα? Είπες μια κουβέντα, ότι ευτυχώς που δεν τελειώσαν όλα. Μήπως ευτυχώς που θα τελειώσουν όλα, για να γίνει μια αρχή. Μη φοβόμαστε το να τελειώσουν. Ήρθαν κάποια παιδιά το πρωί από ένα πειραματικό λύκειο να μιλήσουμε κάποιες ερωτήσεις και οι ερωτήσεις μου έκανε εντύπωση είναι σαν να δεν είναι δικές τους. Τους έβαλε ο τρόπος σκέψεως του συστήματος. Δηλαδή, κλασικές ερωτήσεις στήλ Εκκλησία, την ομοφιλοφιλία και τέτοια πράγματα. Φυσικά τους απασχολούν, αλλά λίγο τους αντέστρεψα το ερώτημα και τους λέω: δεν με ενδιαφέρει τη Εκκλησία και δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Νομίζω κάτι άλλο πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς μπορώ να αγαπώ τον εαυτό μου, να αγαπώ τον άλλο και να με αγαπούν οι άλλοι. Καμιά φορά, μη θέλοντας να λάβουμε αυτή την ευθύνη, τις ικανότητες να σχετιζόμαστε, δημιουργούμε πραγματικά που μπορεί να είναι και πλασματικά ερωτήματα για να μην δούμε την προσωπική μας ευθύνη. Αυτό ίσως κάνουμε και στην Εκκλησία, όταν τραγικοποιούν τα πράγματα, ότι τελειώνουν όλα. Και εμείς ξέρουμε ότι επειδή τέλειωσαν όλα, υπήρχε μια αρχή, επειδή υπήρχε ο θάνατος, υπήρχε και η Ανάσταση, οπότε ίσως είναι καλό να τελειώσουν όλα, επιτέλους να βάλουμε μια καινούργια αρχή, να γίνει ένα καινούργιο κτίσιμο, και εμείς έχουμε αυτή την ελπίδα ότι επειδή τελειώνουν όλα, γίνεται μια πραγματική αρχή και η Εκκλησία αυτό οφείλει να κάνει, να γίνει μια αγκαλιά, μια παντοχή, μια αποδοχή όλων των ανθρώπων. Και πολύ καλύτερα ξέρεις, Αλέξη μου, ότι η βία εκφράζει μια φοβία και μια δειλία να αντιμετωπίσω τον άλλον, να αντιμετωπίσω και τον εαυτό μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που φαίνεται βίαιος είναι πραγματικά φοβικός,
να δει τον εαυτό του. Και η Εκκλησία για να καταργήσει την βία πρέπει να καταργήσει τον φόβο των ανθρώπων. Και να καταργήσει τον φόβο πρέπει να μην είναι ένας Θεός που απειλεί τον άνθρωπο την χαρά του και τη ζωή του, αλλά ένας Θεός που δίνει τη χαρά και προτείνει τη χαρά. Μου έκανε εντύπωση χθες που ήταν του παραλυτικού, αυτή η κουβέντα του Χριστού που λέει στον παραλυτό, θέλεις υγιής γενέστε, και απόρρισα, λες τι ερώτημα είναι αυτό, αυτόνοητο. Δεν είναι αυτονόητο ερώτημα. Δεν μπορεί κανείς να είναι αυτόκλητος σωτήρας. Δεν μπορεί η Εκκλησία αυτοκλήτως να πάει να σώσει τον άνθρωπο όταν δεν θέλει ο ίδιος. Χρειάζεται να έχει αυτή την ευγένεια και αυτή την αρχοντιά να κάνει ο άνθρωπος την αταξία του, να κάνει τη βλακία του, να κάνει τη βιότητά του, να φτάσει στα όρια γιατί δεν αντέχω άλλο, γιατί η Εκκλησία επειδή δεν έχει άλλο, είμαι εδώ δικό σου. Νομίζω η ελπίδα του κόσμου, η ελπίδα των νέων είναι ότι δεν αντέχει άλλο ο κόσμος να ζήσει. Και πρέπει να τον αφήσουμε να μην αντέχει άλλο. Και εκεί που δεν αντέχει άλλο, η Εκκλησία του λέει: Κοίταξε, δεν με διαφέρει τι αντέχεις, δεν αντέχεις. Εγώ έχω να σου πω κάτι, ότι υπάρχει δυνατότητα ζωής. Υπάρχει δυνατότητα ζωής και η δυνατότητα ζωής υπάρχει όταν υπάρχει ικανότητα να αγαπούμε και υπάρχει δυνατότητα να αγαπούμε, να αγαπούμε τον εαυτό μας πρωτίστως. Δηλαδή πίσω από τη βιότητα και την ασχήμια μας υπάρχει κάτι όμορφο μέσα μας και νομίζω ότι αυτή είναι η ελπίδα της μετανοίας που δίνει η Εκκλησία, ότι πίσω από την ασχήμια μας, πίσω από τον φόβο μας, πίσω από την αποτυχία μας υπάρχει κάτι όμορφο που έχουμε και η αμαρτία μας είναι η αντίδρασή μας, ότι δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι έχουμε κάτι όμορφο μέσα μας. Έτσι δεν είναι? Και έρθει η Εκκλησία να κάνει αυτή τη ρήξη, σε αυτή τη ρήξη να πει: Κοίταξε, πίσω από όλα αυτά και εσύ, κακοί άνθρωποι, και εσύ, αποτυχημένη παπά, και εσύ, και εσύ αποτυχημένη Εκκλησία, έχει καμιά άλλη δυναμική μέσα σου, ότι είναι αυτή η ομορφιά μέσα μας και η ομορφιά μέσα μας είναι ότι Χριστός Ανέστη. Έτσι δεν είναι? Είπε τη λέξη εντωμεταξύ αντοχή και μου έφερε κατευθείαν στο νου. Είναι ένας ψυχαναλυτής, ο Δημήτρης ο Κυριαζής, και λέει: Έχει κάτι κοινό, λέει, ο ψυχοθεραπευτής ο καλός και ο πατέρας ο καλός και ο γονιός ο καλός, άρα και ο πατέρας της Εκκλησίας ο καλός, ότι υπόσχονται στον παιδί και στον έφηβο ότι είναι εκεί να τον βοηθήσουν να μεγαλώσει. Ότι είναι εκεί δηλαδή, με όρους έτσι πιο ψυχαναλυτικούς, να τον βοηθήσουν σε ένα μετασχηματισμό. Είναι ένα, δηλαδή πως η κάμπια γίνεται πεταλούδα. Αυτό είναι ένας μετασχηματισμός. Αλλά λέει, υπάρχει μια προϋπόθεση για να γίνει αυτό. Για να μπορέσει δηλαδή ένα παιδί να εμπιστευτεί το γονιό του, τον βιολογικό και τον πνευματικό γονιό του, πρέπει ο γονιός να αντέχει το αρνητικό. Να αντέχει την ασχήμια που θα του φέρει ο άλλος. Αν δεν την αντέχεις, πώς θα την ακουμπήσεις? Άμα δεν την αντέχεις, δηλαδή αν δεν αντέχεις την απελπισία του άλλου, ότι είναι αυτός ο αποτυχημένος, ότι είναι αυτός ο απελπισμένος. Οπότε εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, πώς μπορούμε να παραμείνουμε οι ενήλικες σε αυτή τη διαδικασία με ελπίδα. Και η ελπίδα χάνεται γιατί στην πραγματικότητα σε μια τόσο ατομοκεντρική κοινωνία μένει ο καθένας μας ο πιο γνώστης του εαυτού του. Ο πιο μάγκας για τον εαυτό του. Θα μου πεις εσύ το. Εγώ ξέρω. Με αποτέλεσμα, αν εγώ ξαφνικά δεν ξέρω, θα δω όλα κολλιόμενα που λέγαμε. Δηλαδή, αν εγώ δεν βρίσκω λύση, ξαφνικά τότε έρχεται η απελπισία. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά λέω ότι πιστεύω, πιστεύω στο Θεό, ή λέω ότι πιστεύω ότι εγώ είμαι ο γονιός, ότι έχω αυτό το ρόλο, στην πραγματικότητα νιώθω τόσο μόνος μου, που αν μου φέρει το παιδί ο έφηβος ή ο νέος το ένα βαρύδιο, που μπορεί να είναι η ομοφιλοφιλία, που μπορεί να είναι η κατάθλιψη και η αυτοκτονία του, αυτή η απόρριψη, δηλαδή σου πει δηλαδή, το παιδί σου, δεν θέλω να ζω. Τι είναι, ζωή είναι αυτή που με φέρεις? Σήμερα μου έλεγε ένα κοριτσάκι Δευτέρας Γυμνασίου, γιατί εγώ να ζω? Δηλαδή, είναι που λέμε, μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση, γιατί εγώ να ζω? Και λέω, γιατί περιμένει ακόμα ο κόσμος να δει πώς ένα πλάσμα σαν και εσένα μπορεί να τον ζήσει αυτόν τον κόσμο. Και είναι ένα λεπτό σημείο, ότι ίσως αυτή η αποτυχία ότι δεν το αντέχω είναι και μια υπενθύμηση ότι μείναμε πολύ μόνοι μας, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρναμε, γιατί έχουμε απελπιστεί και απογοητευτεί από όλους και εμείς είχαμε ένα δικό μας ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος δεν θέλει σε αυτή η κοινωνία να τον αναγνωρίσει. Και μέσα στη μοναξιά μας, ευτυχώς έρχεται κάποια στιγμή αυτό το σημείο που λέει δεν πάει παραπέρα. Και ζητάμε εκεί, ίσως εκεί, είναι προϋπόθεση, δεν είναι δεδομένο, αλλά ίσως εκεί για πρώτη φορά αντέξουμε να ακούσουμε την πρόταση κάποιου άλλου. Γλιστρήσουμε και πέσουμε και στην αγκαλιά του. Αυτό που λες, λέει για σωτηρία. Μπορεί να υπάρχει δυνατό σωτηρία στο άλλο ότι δεν υπάρχει αποδοχή? Δηλαδή, κάμια φορά προσπαθούμε να σώσουμε τον άλλο χωρίς να σεβαστούμε το πρόσωπό του, και για να υπάρχει σωτηρία χρειάζεται εμπιστοσύνη. Για να υπάρχει εμπιστοσύνη χρειάζεται αποδοχή. Αποδέχομαι τον άλλο? Είναι ερώτημα. Και θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να μην αποδέχομαι το παιδί μου?
Είναι απλό το ερώτημα, φαινομενικά, ότι το αποδέχεται οποιοδήποτε γονιός, αλλά τώρα αποδέχομαι όμως χωρίς να ικανοποιεί τις προσδοκίες μου. Το αποδέχομαι ότι είναι ένας άλλος που έχει μια άλλη ελευθερία και μπορεί να κάνει πράγματα που εγώ δεν συμφωνώ. Επίσης, κατάλαβα ότι, ας πούμε, και εμείς σαν παπάδες έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Δηλαδή, πολλές φορές προβάλλονται σε αυτούς που έρχονται και κάνουν μια δική μου δυσκολία. Το όταν αυτός που έρχεται δεν ικανοποιεί την προσδοκία μου, τι συνέστημα μου αφήνει. Χρειάζεται να ρωτήσω τον εαυτό μου τι συνέστημα μου αφήνει ο άλλος που έρχεται για να καταλάβω τι είδους σχέση έχω με τον άλλο. Και ψάχνοντας τον εαυτό μου, είδα τι είναι τελικά αγάπη του άλλου. Αν αποδεχθώ αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη δεν προσβάλλεται, δεν ενοχλείται, δεν πληγώνεται, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει, τότε ασφαλώς, εάν η συμπεριφορά του άλλου δεν μεταράσει, μου γεννά ειρήνη, είναι αγάπη. Αν όμως η συμπεριφορά του άλλου μου γεννά ταραχή, ενόχληση, διάθεση να τον αλλάξω, διάθεση να τον κάνω όπως εγώ φαντάζομαι σωστά, και του εμποδίζω την ελευθερία, τότε έχω δικό μου πρόβλημα, είναι δικό μου το πρόβλημα, δεν είναι του άλλου. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να δω και τις σχέσεις με τους νέους. Σχέσεις με κάθε άνθρωπο. Τελικά, η πραγματική σχέση είναι να αφήσω τον άλλο στην ησυχία του. Και διακριτικά στο βαθμό που ο άλλος θέλει, θα του προτείνω, γιατί γνωρίζεις πάλι, η ειδικότητά σου είναι, όταν καθοδηγώ τον άλλο, ή θα προσκοληθεί πάνω μου ή θα αντιδράσει. Υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Βαθμή ελευθερίας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και επομένως, είναι, χρειάζεται ωριμότητα πόσο δούλεψα με τον εαυτό μου να καταλάβω, πόσο δηλαδή έπαψα να αντιστέκομαι σε αυτά που συμβαίνουν, παραδόθηκα, αφέθηκα, λέω αυτός είμαι, για να δώσω στον άλλον να πει και αυτός, αυτός είμαι. Αποδέχομαι τον εαυτό μου και εκεί στο άφημα νομίζω θα αρχίσει κάτι άλλο να χτίζεται. Δεν συμφωνείς? Ναι. Και δεν ζούμε σε φαντασιώσεις και εμείς οι γονείς, ότι εγώ παπάς είμαι ο καλός ο παπάς που θα σώσει τον άλλο, εσύ ο καλός γονιός, ο καλός ψυχολόγος, ο καλός σύντροφος που θα σώσει τον άλλο, και αυτό πνίγει εμάς, πνίγει τον άλλο. Δηλαδή έχουμε ένα κόμπλεξ κατωτερότητος που γεννά μια αίσθηση ότι πρέπει να γίνω σπουδαίος οπωσδήποτε. Και ένας σπουδαίος παπάς σώζει ανθρώπους. Και τελικά αυτή η σωτήρια είναι το πνίξιμο για τον άλλο. Ένας σωστός σύζυγος έχει μια καλή σχέση και κάνει να αισθάνεται καλά η σύζυγός του. Και τελικά αυτή η αγωνία του να το επιβεβαιώσει αυτό πνίγει τον άλλο και το στηρίζει την ελευθερία. Και εμείς το λέμε αγάπη αυτό. Τελικά είναι καταστρατήγηση ελευθερίας και πνίξιμο στον άλλο. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε ότι η αγάπη μας δεν είναι πνιγυρή για τον άλλο και δεν είναι σκλαβιά για τον άλλο? Σκέφτομαι ότι τα περισσότερα παιδιά, όταν κάνουμε έτσι συζήτηση και μπορεί να το φέρει η κουβέντα περί εκκλησίας, η εικόνα που έχουν και η οποία, χωρίς να την έχουν γνωρίσει πολλές φορές, παιδιά που οι γονείς τους δεν είναι κοντά στην εκκλησία, την απορρίπτουν, ας πούμε, ή απορρίπτουν σε σιλίδιν αυτή την αγωνία την υπαρξιακή περί του Θεού ή περί του Θεού, της ύπαρξης του Θεού, συνήθως βασίζεται ακριβώς σε ενήλικες που έχουν συναισθηματικά απογοητευτεί, ματαιωθεί δηλαδή, ότι η εκκλησία δεν τους εκπλήρωσε τη φαντασίωση. Από την άλλη, οι περισσότερες φωνές που βγαίνουν και λένε «εγώ είμαι η εκκλησία», είναι όντως συναισθηματικές φωνές, όπου μπερδεύουν, ας το πούμε, την ασφάλεια που μπορεί να νιώθει κάποιος σε ότι αυτός είναι σωστός, με το τι είναι πραγματικά η Εκκλησία. Δηλαδή, είναι τόσο εύκολο στα παιδιά και στους νέους να καταλάβουν ότι δεν είμαστε αυθεντικοί, γιατί είναι εκπαιδευμένοι από τους γονείς τους. Ξέρουν πόσες φορές οι γονείς κάνουμε λάθη και λέμε «ναι, αλλά το έκανα από αγάπη». Άρα ξέρουν δηλαδή ότι είναι υποψιασμένοι, ότι όταν θα ακούσουν μια υπόσχεση ότι κάποιος είναι εκεί για αυτούς, ή ότι κάποιος είναι εκεί να τους στηρίξει, ξέρουν ότι αυτό στην καλύτερη περίπτωση είναι μια καλή επιθυμία του. Δηλαδή, ποιος γονιός αλλάζει τη δουλειά του για χάρη του παιδιού? Είναι σαν να λέμε ποιος σύζυγος αλλάζει τη ζωή του για χάρη της σύζυγου. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της πραγματικότητας της ζωής που ήρθε και να κατέβει εκεί κάτω να συμπορευτεί με τον άλλον? Οπότε, μόλις αυτό αρχίζει να ματαιώνεται, δεν είναι για μένα, δεν με κατάλαβαν. Και ψάχνω κάποιον ο οποίος να με καλύπτει. Δηλαδή, δεν ψάχνω κάποιον να μου αλλάξει τα φώτα, ή επειδή μου έχουν αλλαχθεί τα φώτα, να με κάνει αυτό το πράγμα να το αγαπήσω. Ψάχνω κάποιον ο οποίος να χαϊδέψει και να πει, να επιβεβαιώσει
ναρκισιστικά να επιβεβαιώσει ότι δεν μπορούσες αλλιώς, καλά το πας από εδώ, δικαίωμά σου είναι. Η φωνή μιας μάνας να τσιρίζει και να λέει δεν σέβεται τον ύπνο, που είναι σωστό. Δηλαδή, έχουμε. Δεν είναι. Δηλαδή, η συζήτηση για τα δικαιώματα είναι, ξέρω, εκ των ουκάνευ, αλλά είναι κάτι, αλλά είναι κάτι λίγο. Δηλαδή, όταν μαλώνεις με το παιδί σου γιατί σου στερεί τα δικαιώματα, έχεις ήδη τη σχέση, την έχεις κάνει ένα μικρό πόλεμο. Οπότε στο τέλος είμαστε όλοι μας, μόνοι μας και δικαιωμένοι. Και το παιδί μας και ο έφηβός μας και ο νέος μας, μακριά από οτιδήποτε θα τον ενέπνεε υπαρξιακά, κλειδωμένος σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, μόνος του αλλά δικαιωμένος, αφού κανείς δεν τον κατάλαβε. Και η μάνα και ο πατέρας σε διαφορετικά σύμπαντα. Δεν έχει σημασία αν είσαι στο ίδιο σπίτι ή σε άλλο. Καθένας είσαι στον κόσμο του. Και τώρα κάποιος πρέπει να πει αυτή την αλήθεια. Να πει την αλήθεια δηλαδή ότι και να πω εγώ για τον άλλον είμαι εδώ, θα αντέξω την πίκρα του πόσες φορές αυτός έχει ματαιωθεί. Τι φαντάζεται αυτός ότι είναι το είμαι εδώ και είμαι όντως εκεί. Η Εκκλησία λοιπόν μέσα από μια διαδικασία μυστηριακή είναι αφιερωμένη σε αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει άλλη ύπαρξη. Έτσι δεν είναι. Τι προτείνεις? Τώρα μου βγήκε ένα πολύ κλισέ που λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν στην Εκκλησία. Δηλαδή δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Να έρθει στην Εκκλησία. Είμαστε Εκκλησία ή γινόμαστε Εκκλησία? Τι είναι Εκκλησία, δεν είναι μια στατική κατάσταση? Δεν γινόμαστε Εκκλησία? Και στο σπίτι δεν γινόμαστε Εκκλησία? Πώς γίνεται αυτό? Ναι. Τελικά, ή είμαστε Εκκλησία ή γινόμαστε Εκκλησία. Ποιο είναι ο πιο σωστό τέλος όρος? Ξεκάθαρα γινόμαστε. Παλεύω, δηλαδή, παλεύουμε μετανοώντας να ξαναβάλουμε αρχή. Ό,τι κάνουν όλες οι μακροχρόνιες σχέσεις. Ό,τι κάνει η συζυγία. Ό,τι κάνει η γονεϊκότητα η μακροχρόνια σε ένα παιδί. Ξαναβάζεις αρχή. Και όμως για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αρχής? Λέει κάπου όπου δύο-τρεις συνηγμένοι στο δικό μόνο με ανάμεσά τους. Άρα χρειάζεται ένας κοινός λόγος, έτσι δεν είναι? Και από ό,τι φαίνεται ο λόγος του Χριστού. Αλλά κάποιος τον έχει, κάποιος δεν τον έχει, κάποιος μάλλον θα έλεγα καλύτερο έχει ανεπίγνωστα. Πολλοί το έχουν ανεπίγνωση και το έχουν πιο γερά από αυτούς που νομίζουν τον έχουμε επίγνωση. Άρα χρειάζεται ένας κοινός λόγος στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο λόγος, πιστεύεις? Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να ακούσει το μήνα της αγάπης? Ένας λόγος που να έχει ένα νόημα, ναι, η ζωή μου. Να έχει χαρά η ζωή μου. Αυτό που θα λέγουμε ότι είναι η πτώση μεγαλύτερη είναι η σκληροκαρδία, που αυτό είναι άμυνα. Και η σκληροκαρδία οφείλεται γιατί δεν έχω χαρά μέσα μου. Δεν έχω νόημα και λόγο ζωής. Αυτός ο λόγος ζωής και αυτό το νόημα ζωής δεν είναι σημαντικό να το βρει μέσα του κανείς? Και τότε δεν χρειάζεται να τον κηρύσει, βγαίνει και ελκύει τον άλλον. Αυτό λίγο, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πώς να βρω αυτό το λόγο ζωής, να βρω η χαρά και το νόημα της ζωής. Μπορεί να εκπέμπεται, να γίνεται ως πρόταση ζωής αυτό που είναι στο παιδί μου, στον άλλο που έρχεται, να φαίνεται ότι γίνεται η Εκκλησία, γίνεται αυτός ο λόγος. Έχει μια δράση αυτός ο λόγος, έχει μια εφαρμογή αυτός ο λόγος, έχει μια εμπειρία αυτός ο λόγος. Έτσι, είπες κάτι για η μετάνοια νομίζω, έτσι δεν είναι? Είναι, η μετάνοια είναι το να μπορέσω εγώ, δηλαδή να αναλάβω την ευθύνη ότι σε απέτυχα. Ότι απέτυχα. Σε απέτυχα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι ήδη λυμένο. Είναι ήδη λυμένο. Το εμπόδιο είναι η δικιά μου δυσκολία να σου πω ότι σε απέτυχα. Γιατί σε απέτυχα? Γιατί είμαι ακόμα σε δρόμο. Και έλα να το βρούμε. Και αυτή είναι η πρόσκληση, αυτή είναι η καμπάνα ουσιαστικά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λειτουργεί σαν μια μήτρα που μπορεί να μας διαμορφώσει. Αυτό είναι τώρα ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο. Μιλάμε σε μια εποχή τώρα που θα θέλαμε οι άνθρωποι να ήμασταν ήδη έτοιμοι. Δηλαδή, λέει κάποιος, είμαι ταλεντάρα, δεν δέχομαι να το επεξεργαστώ αυτό. Λέει κάποιος, βγήκα, έκανα τόσο likes, είμαι πιο όμορφη. Δεν έχω να αλλάξω εγώ κάτι. Και όταν έρχεται η ώρα που το παιδί της την απογοητεύει, είναι η πρώτη φορά που κάποιος λέει πρέπει να αλλάξεις. Όταν έρχεται η δυσκολία να κάνει σχέση, της λέει κάτι πρέπει να αλλάξεις. Όταν χαλάει σχέση με τη φίλη της, με το αγόρι της, ήρθε η ώρα να αλλάξεις κάτι. Οπότε
Πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή, ενώ η Εκκλησία. Μέσα, βέβαια. Ενώ η Εκκλησία θα έλεγα. Τώρα αυτό ίσως έρχεται και από τη δικιά μου τώρα την τέχνη τη ομαδική, ας πούμε, λέμε ψυχανάλυσης, ότι οι ομάδες, οι κοινότητες, δηλαδή η Εκκλησία, οι αγκαλιές γενικά λειτουργούν σαν μήτρες. Σαν μήτρα, όχι μήτρα μόνο της γυναίκας, μήτρα που διαμορφώνει. Και θεραπεύει. Και θεραπεύει, δηλαδή. Και μπορεί και λέει, αν αναπαυθείς μέσα σε μένα, θα το βρεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι μια διαδικασία αυτή η μήτρα. Και είναι δύο. Τώρα, από τη δικιά μας την επιστήμη, θα λέγαμε, είναι δύο άξονες που κινείται αυτός ο αγώνας του ανθρώπου. Ο ένας είναι αυτός ο αγώνας με το θηρίο μέσα μου. Δηλαδή, πώς εγώ ο ίδιος να αναλάβω την ευθύνη, ότι εσύ με εξοργίζεις, μου δίνεις την αφορμή να με εξοργήσεις, αλλά εγώ έχω το θηρίο. Εγώ είμαι που θέλω να σε φάω. Όχι εσύ φταίς που κουνήθηκες, γι' αυτό ήθελα, γι' αυτό σε έφαγα. Ναι, κάποιος έβγαλε δόντια, πιάνουν τα δόντια. Ότι είναι δικά μου. Αυτός είναι ο ένας αγώνας. Πώς δηλαδή από θηρίο θα γίνω άνθρωπος. Και το δεύτερο, πώς από ένας. Ένα σύμπαν μοναχικό. Συγγνώμη, όταν λες από θηρίο να γίνει άνθρωπος, τι εννοείς? Ότι εγώ κουβαλάω μέσα μου το χώμα. Κουβαλάω δηλαδή τα πάθη. Και τα κουβαλάω γιατί είμαι άνθρωπος. Και φυσιολογικά το κουβαλάει και το παιδάκι. Και το παιδάκι, αν θυμώσει, θα δοκιμάσει τα δόντια του πάνω στο βυζί της μάνας του. Και αυτό είναι φυσικό. Δηλαδή είναι κατασκευαστικό. Το γεγονός ότι εγώ θα μπορέσω κάποια στιγμή αυτή την ενέργεια και αυτόν τον κόπο να τον κάνω δημιουργικότητα και σχέση, αυτός ο ίδιος κόπος είναι. Δηλαδή, όση ενέργεια θέλει να κάνεις το κακό, θέλει να κάνεις και το καλό. Αλλά είναι το αυτεξούσιο ότι προς τα που θα το κατευθύνω. Θέλω δηλαδή αυτό τον οδηγό, αυτή τη μήτρα, που θα με γοητεύσει να γίνω άνθρωπος. Και ο δεύτερος τώρα αγώνας, τουλάχιστον από ψυχολογικής απόψεως, είναι το άτομο, μονάδα, η μοναξιά του, η κόλασή του, δηλαδή να γίνει κοινωνία. Δηλαδή να αποδεκτώ ότι δεν χάνω μπαίνοντας σε μια σχέση, δεν χάνω φτιάχνοντας οικογένεια. Που λέμε λαϊκά, εμείς ήδη υποτίθεται και οι παραδοσιακοί Έλληνες. Τι λέμε, χαλάλισε την καριέρα της για να γίνει μάνα. Το λέμε δηλαδή. Δηλαδή μετά ερωτεύτηκε και χάλασε τα σχέδιά του. Δηλαδή το λέμε αυτό. Δηλαδή. Λέμε αυτό που λέει η κοινωνία. Η κοινωνία δοξάζει και υμνεί τον έναν, ο οποίος δεν έχει ανάγκη κανέναν. Είναι ο πιο πλούσιος στη γη, είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Κανείς δεν μπορεί να του πει τι θα κάνει. Έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα. Και αυτό το δεύτερο, έρχεται η Εκκλησία και σου το μαθαίνει με έναν τρόπο. Μιλάω συχνά στους εκπαιδευτικούς πάλι, μιλούσα σήμερα το πρωί. Δεν έχουν μείνει πολλά μέρη σε αυτόν τον κόσμο. Με 1,2 παιδιά, ένα οικογένεια. Δεν υπάρχουν πολλά μέρη να πούν σε ένα παιδί. Είναι cool να έχεις ανθρώπους. Είναι cool να θυσιάσεις δικό σου θέλημα για χάρη της παρέας. Δηλαδή για να μην χαλάσει η παρέα, να πρέπει να μην γίνει το δικό σου. Πού θα το μάθει αυτό? Μπορεί να φτάσει ο άλλος δηλαδή στα 18 και να μην έχει χρειαστεί να το μοιραστεί. Δεν χρειάζεται να το μοιραστεί, του τα έχουμε τακτοποιημένα. Παίρνει το πακετάκι, του πάει στο σχολείο, μπαίνει, κάθεται, βγαίνει, δεν αλλοιώνεται. Η Εκκλησία σε αλλοιώνει. Δεν σου έχει ειδική θέση. Περιμένει την ουρά. Σαλλιώνεσαι με τον άλλο. Αυτό που λες, καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία είναι πάρα πολύ επικής, αλλά καμιά φορά και πάρα πολύ αυστηρή, φαίνεται. Δηλαδή, ως μήτρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλώς χαϊδεύει, ούτε επίσης απογοητεύει. Και μάλλον γιατί είναι αληθινή. Όπως είπες. Γίνεται εκκλησία και ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο. Mm. Δεν είναι πρόσωπο, γίνεται πρόσωπο. Και κρατάω αυτό που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω κεντρικός άξονας από αυτό που ίσως υποθούν σήμερα, ότι η εκκλησία σε καλεί αυτή τη ρήξη της κοινωνίας να ρίξει με το άτομό σου, να διασπαστεί το άτομο και να γίνει πρόσωπο, να σχετιστεί, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορεί ο άνθρωπος να σχετιστεί αν είναι καθυλωμένος στο άτομό του. Αν είναι κλεισμένος στη φοβία του, δηλαδή κλείνεται ο άνθρωπος μέσα στο φόβο του, απομονώνεται για να προστατεύσει την ατομικότητα, την προσωπικότητα, τελικά την καταργεί έτσι. Οπότε αυτό είναι η έννοια της σχέσης, ότι είμαι διατεθειμένος να έρθω σε ρήξη με το άτομό μου για να, να βγαίνω από τον εαυτό μου να σχετίζω με τον άλλο. Αυτό όμως είναι φοβερό, έτσι, δεν αποκλείται, ναι, σαν κουβέντα, ναι, δεν είναι απλό. Δηλαδή να βγω από τα δεδομένα μου, από τις βεβαιότητές μου. Να καταλάβω τον άλλο, γιατί φαντασιώνω με κάποιον που αγαπώ ότι θα του κάνω τα χατήρια, θα περάσουμε ωραία, και όταν έρθει αυτό, κοντράρεται με αυτό που εγώ θεωρώ σωστό και δίκαιο και πρέπει να με ικανοποιεί, εκεί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι, νομίζω, η ικανότητα της σχέσης. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι η στάση του άλλου έρχεται σε κόντρα με το θέλω μου, είναι κάτι άλλο. Όταν ο άλλος φοβάμαι ότι θα ανακαλύψει ότι δεν έχω τίποτα μέσα μου. Και φοβόμαστε, επειδή δεν πιστεύουμε ότι έχουμε μια μορφιά μέσα μας, φοβάμαι ο άλλος να το ανακαλύψει και κρύβομαι από τον άλλο. Αλλά τελικά αυτό είναι η σχέση. Ο άλλος όχι να δει αυτό που δεν έχω, το όμορφο μέσα μου, να δει, να με κάνει να πιστεύω σε αυτό που είπες και προηγούμενος, αν κατάλαβα καλά, ότι έχω κάτι όμορφο μέσα μου.
και η Εκκλησία, ο σώμα, έρχεται να πει ότι έχεις κάτι όμορφο μέσα σου στο νέο και η ομορφιά σου είναι η ικανότητά σου αυτό να το αναδείξεις, να βγεις από την ατομικότητά σου. Αυτό και στη σχέση, η διαπροσωπική, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι όλος η απειλή μου, ούτε ο επικριτής μου, είναι αυτός να ξεφοβηθώ, να ανοιχτώ, να τον εμπιστευτώ, που θα μου βγάλει αυτό το όμορφο που έχω μέσα μου να το αναδείξει. Το κάνουν οι γονείς αυτό? Μπορούν να το κάνουν στα παιδιά, από την εμπειρία σου? Εσύ σαν ειδικός που ασχολείσαι με παιδιά, πώς μπορεί κανείς να μπει σε μια διαδικασία να βοηθήσει τον άνθρωπο να βγάλει το όμορφο που έχει μέσα του, να το πιστέψει? Γιατί η σχέση εδώ είναι μια σχέση ανταγωνιστική, φόβου, ποιος θα κερδίσει ποιον, ποιος θα πει πάνω από τον άλλο, και ιδίως οι ερωτικές σχέσεις έχουν αυτό το ναρκισιστικό σχήμα. Ναι. Με ποιον τρόπο μπορεί, εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, αλλά πώς μπορεί να γίνει άλλος να ξεφοβηθεί, να ανοίξει τον εαυτό του και να βοηθήσει τον άλλο να δει το όμορφο που έχει μέσα του? Να βγάλει τον καλό του εαυτό δηλαδή. Ναι. Για μένα είναι λίγο σικέ το παιχνίδι, γιατί εγώ είμαι τυχερός. Εμένα έρχονται γονείς και παιδιά αφού θα τους έχει τσακίσει κάτι. Δηλαδή δεν έρχονται επειδή απλώς έτυχε να περνάνε από εκεί. Σημαίνει δηλαδή... Για την Εκκλησία λες. Εμάς πεθαμένοι έρχονται. Αυτό πήγα να πω τώρα, τι. Δεν είμαστε σε αυτό το professional level, αλλά αυτό είναι ότι δηλαδή έχει χτυπηθεί κάτι ήδη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η πρώτη κίνηση. Πώς εγώ θα βγω για εσένα? Πώς ο γονιός θα βγει για να δει όντως το παιδί? Αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο τρώμε τα μπόσικα, όσο δηλαδή ο ένας κάνουμε τα γλυκά μάτια στον άλλον. Αυτό θα γίνει τη στιγμή που πάβουν να γίνουν τα γλυκά μάτια. Αυτό θα γίνει γιατί σε κάποιο επίπεδο ή ως προς τη σχέση με τον εαυτό του κάποιος, δηλαδή κλεισμένο στην ατομικότητά του, ή σε σχέση με την σχέση του προς το γονιό ή προς τα αδέρφια του, θα αρχίσει να ρίξει. Πρέπει να υπάρξει μια ρήξη. Δηλαδή υπάρχει μια ρήξη που ο άλλος πλέον δεν σου χαλαλίζεται. Και ισχύει σε αυτή τη ρήξη όποιος κινηθεί προς αυτόν και όποιος σταθερά κινείται προς αυτόν είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να τον δει το παιδί. Γιατί ειδικά το παιδί, ο έφηβος, στην κατάθλιψή του, στη μοναξιά του, δεν είναι εύκολο να διακρίνει ποιος θέλει να τον πλησιάσει για το καλό του. Πάντως, λέω κάτι τώρα, θα πάρω ότι είναι έτσι μια λαϊκή φράση. Θα πω ότι για ποιο λόγο κερδίζει ακόμα στις γειτονιές ο πρεζέμπορας? Γιατί ο πρεζέμπορας του λέει, είμαι εδώ για να σε ξεκουράσω, γιατί σε βλέπω ζορισμένο και δεν με ενδιαφέρει τι ημέρα και ώρα είναι. Εμένα, άμα θέλει το παιδί μου, πρέπει να με βρει με ραντεβού. Άμα θέλεις να βρεις δηλαδή κάποιον, δηλαδή δεν είμαι απριόρι, δεν είμαι απροϋπόθετα διαθέσιμος, όπως είναι ο πρεζέμπορας της γειτονιάς. Αυτός εδώ εκμεταλλεύει κάτι, τη φυσική ανάγκη αυτού του πλάσματος να αισθανθεί αποδοχή από κάποιον μέσα στη χειρότερη του μορφή και να του πει, να του βγάλει αυτό το πράγμα. Να του πει, έλα εδώ, κάτι ωραίο έχεις να βγάλεις και να δώσεις. Ο γονιός αυτό δεν μπορεί να το κάνει αν δεν έχει πηγή ο ίδιος έμπνευσης. Αν έχει στερέψει η συζυγία του. Αν ο ίδιος έχει απελπιστεί υπαρξιακά. Αν δεν έχει απάντηση για τα βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, λέει ο έφηβος, κόβομαι, τρυπιέμαι, ξέρω εγώ. Και δεν αξίζει αυτή η ζωή. Και ο γονιός δεν ξέρει τι είναι ο θάνατος. Ένα πολύ ωραίο κειμενάκι που διάβασα πρόσφατα από μάνα και κόρη, η Χρυσή Καριώτογλου, που είναι ψυχαναλήτρια, μάνα της ήταν θεολόγος. Και κάνουν μια κουβέντα, μάνα και κόρη. Και λέει, πώς και εσύ, λέει, σαν παιδί, ας πούμε, πώς το είχες, δηλαδή, δεν φοβόσουν, ας πούμε, το θάνατο? Θυμάμαι, λέει, που μου είπες, και να φύγω, θα είμαι στην αγκαλιά του Θεού. Εγώ, λέει, τότε δεν ήξερα τι μου έλεγες. Ήξερα όμως ότι έχεις και κάποιον που εγώ δεν βλέπω μαζί σου. Δηλαδή ότι δεν είναι αυτή η μάνα η καημένη που εγώ τώρα με την εφηβεία μου την έχω τσακίσει και της έχω αλλάξει τα φώτα και άμα φτερνιστώ θα πέσει. Ότι έχει από κάπου και τρώει. Τώρα, το να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε να φάμε είναι σημαντικό. Δηλαδή μαζί με το παιδί να καταρρεύσουμε και οι γονείς, να πούμε και εμείς χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι πολύ βασική προϋπόθεση. Και δεν αλλάζει το παιδί, άμα δεν αισθανθεί. Δηλαδή, ειδικά αν μιλήσουμε τώρα για ανήλικα παιδιά, δεν νοιάζονται να σταθούν στα πόδια τους αν δεν αισθανθούν τους γονείς τους φροντισμένους. Τώρα, για πιο ενήλικα παιδιά δεν ξέρω, μπορεί καμιά φορά να κινηθούν και μόνα τους. Αλλά όλες αυτές, δηλαδή, ούτε η μετάνοια είτε η συγχώρηση απαιτεί μια αλήθεια που δυστυχώς σπανίως γίνεται από. Δεν ξέρω, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η τέχνη της ζωής. Μας αλλάζει τα φώτα για να βγει στην επιφάνεια αυτό. Τώρα, να πω επίσης ότι πολλές φορές λένε η Εκκλησία αν απευθύνεται στους νέους με σύγχρονο λόγο κτλ. Κοιτάξτε, έχει κάτι. Δηλαδή, η σχέση δεν έχει να κάνει με τα μίντια. Δηλαδή και το νιάξιμο και η αγάπη. Εντάξει, ψάχνουμε αν έχει σύγχρονο λόγο, γιατί δεν έχουμε λόγο.
Αν έχουμε λόγο, δεν είναι ούτε σύγχρονος ούτε παροχημένος. Είναι λόγος, έτσι δεν είναι? Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο βλέπω ότι είναι ο ορισμός μάλλον του πειρασμού είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα και τα κάνουμε πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που έρχονται, φαντάζομαι και σε σένα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και τα κάνουμε πάρα πολύ σύνθετα. Πολύ εύκολα μπορεί να σχεδιάσει με έναν άνθρωπο και είναι ευλογία αυτό και εγώ το κάνω δύσκολο, βρε παιδί μου. Είμαι τόσο μπλεγμένος μέσα μου, μεταφράζω διαφορετικά τα πράγματα, είμαι καχύποπτος, δίνω δικές μου ερμηνείες και ένα απλό ζήτημα το κάνουμε ένα φοβερό άλυτο πρόβλημα. Αυτό μάλλον είναι ο ορισμός του πειρασμού, αυτό το μπλέξιμο, η παρερμηνεία, η λάθος εξής, χάθηκε απλότητα. Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν δούμε στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι τα αιτήματά τους και οι συγκρούσεις τους είναι άνευ αντικειμένου. Από το πουθενά βγάζουμε ζήτημα. Αυτό γιατί? Γιατί η κοινωνία δεν έχει απάντηση. Δεν έχει κατεύθυνση, τι? Δεν έχει. Είναι και το μπλέξιμο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Η κοινωνία μας είναι ξανά για μια φορά ακόμα, δηλαδή το λέω ξανά, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια κουβέντα, έρχονται δύο φυσιολογικοί άνθρωποι, ναι, με φυσιολογικά θέματα και σε μία ώρα μπορεί να σκοτωμένοι και τσακωμένοι. Και να λες πώς βγήκε αυτό και να μην μιλούνται. Δύσκολα, δηλαδή παρεξηγούνται οι άνθρωποι, δεν συνεννοούμαστε όλοι. Δηλαδή. Ναι, γιατί υπάρχει μέσα ένα. Δεν έχουμε μια άνεση να χαρούμε τον άλλον. Εγώ το λέω συνήθως σαν ένα είδος μέκενης. Έχουμε τακτικισμούς, κάνουμε τακτικισμούς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάπως επιβίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί έρχονται με το πώς έχουν επιβιώσει. Δηλαδή με το τέχνασμα, να το πω έτσι. Δεν έρχονται με ζωή, έρχονται με τέχνασμα. Το οποίο είναι ο ανταρτοπόλεμος για να επιβιώσουμε. Αλλά αυτή η πολυπλοκότητα και η απόλυτη απλότητος, τι είναι? Είναι η ανασφάλειά μου, είναι η δυσκολία μου, είναι η έλλειψη λόγου, τι είναι πιο πολύ? Είναι η απουσία αυθεντικότητας. Είναι η απουσία αλήθειας. Είναι εσωτερικά το μεγάλωμα σε μια μυστικοπάθεια μιας οικογένειας που δεν αποδέχεται ποτέ λάθη και προβλήματα. Δηλαδή το παιδί βλέπει να μην είναι κανένας χαρούμενος, αλλά κανένας δεν λέει ότι υπάρχει ζήτημα. Βρίσκει έναν τρόπο να επιβιώσει, τους κάνει τα μαθήματα, κάνει τα φροντιστήρια, λέει ναι όσες φορές θέλει και δεν παράγεται χαρά. Οπότε τι έχει μάθει? Είναι ένας πολύ καλός, ένας καλός παίκτης. Ο οποίος αυτός ο παίκτης έχει κινήσεις. Τώρα βάλει εσύ αυτόν τον παίκτη με έναν άλλο παίκτη που είναι ο άλλος στη σχέση του και αυτός έχει τη δικιά του τακτική. Και ο ένας προσπαθεί να καταλάβει τον άλλο πώς να του βγει απέναντι. Γιατί εξ αρχής ο άλλος δεν είναι αυθεντικά καλός. Και ταυτόχρονα, αν το πούμε σαν μέγενε, από πάνω έρχεται μια άλλη μήτρα που δεν είναι η Εκκλησία, αλλά που είναι η κοινωνία, η οποία λέει: εγώ έτσι τα λύνω τα προβλήματα. Επιβάλλομαι, αν έχεις λεφτά, αν έχεις εξουσία. Να έχεις διασυνδέσεις, πάντα είναι καλό, πάτερ μου, να έχεις άκρες. Αυτά είναι. Τον είδες πως πέτυχε, τον είδες πως έκανε. Δηλαδή, μηδέν αναφορά στην αληθινή σχέση. Δηλαδή, δεν χαιρόμαστε στο δημόσιο λόγο τους ανθρώπους που έχουν όμορφες σχέσεις. Δεν χαιρόμαστε τους ανθρώπους που είναι χαρούμενοι. Δηλαδή, χαιρόμαστε αυτούς που μπορούμε να κερδίσουμε κάτι από αυτούς ή τους φοβόμαστε κιόλας, ας το πούμε. Οπότε, είναι να το πω λαϊκά, είναι μια τρέλα. Δηλαδή, ένα συνοθήλευμα εσωτερικών διαλόγων που παλεύει ένα πλάσμα να φτάσει και να επιβιώσει αυτή η κοινωνία με όλες τις φωνούλες που έχει μέσα, της μάνας, του πατέρα, των συγγενών, των δασκάλων του. Και απ' έξω έχει μία πρόταση αλαλούμ που λέει: βρες εσύ άκρη τώρα, εσύ από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, βγες απέναντι και γίνεις σαν κι αυτόν. Δηλαδή, μία πρόταση που δεν υπάρχει. Και τόσο στον εσωτερικό διάλογο, όσο στον εξωτερικό είναι μόνος του. Και εκείνη την ώρα που έρχεται η σχέση, το απειλεί αυτή τη μοναξιά. Γιατί για να κάνει σχέση πρέπει να χάσει το παιχνίδι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και για να μπορέσει να χαρεί κάποιος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, πρέπει να χάσει τη βασική υπόθεση που έχει κάνει ότι ο κόσμος είναι κακός, ότι θα κερδίσει το κακό δηλαδή. Να χάσει την καχυποψία. Η αλήθεια είναι, εντωμεταξύ, η αλήθεια είναι ότι θα είχαμε διαλυθεί εκατομμύρια φορές. Δηλαδή, αν όντως κυριαρχούσε το κακό με αυτόν τον τρόπο που αισθανόμαστε μέσα μας ότι κυριαρχεί. Δηλαδή, γιατί μας βολεύει να είναι κακοί οι άλλοι? Γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό. Και δεν φταίμε. Το δε φταίμε είναι πολύ σημαντικό. Κατηγορούμε. Κατηγορούμε, ναι. Είναι έξω. Και εγώ να το πω λίγο, και οι χριστιανοί έχουμε ένα θέμα αυτό, επειδή το διάβολο το λέμε έξω από εδώ, θεωρούμε πάντα ότι το κακό είναι κάτι έξω και από εμάς. Αυτό βέβαια όχι μόνο σε διαπροσωπικό επίπεδο, αλλά και λέμε πάντα ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Ναι. Πάντα. Και οι χριστιανοί το λένε. Πάντα έρχεται ο Αντίχριστος, πάντα έρχεται η καταστροφή, πάντα η πανδημία. Ναι. Βάζουμε κάτι το οποίο μας τρομάζει. Γιατί αυτός ο τρόμος? Γιατί εξυπηρετεί? Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε τα μοιραία αποτελέσματα αυτών των καταστάσεων. Που είμαστε ανεύθυνοι και είμαστε, ναι, θύματα. Ναι, 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 ναι.
Και είναι ευθύνη του Θεού να μας σώσει, βέβαια, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, ή του πάτερ μας να μας πει τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Και εξασφαλίζουμε εμείς έναν κακό και πονηρό κόσμο, βγαλμένοι από καημένες οικογένειες. Δηλαδή, εγώ τι είμαι? Είμαι ένας άνθρωπος, μην περιμένεις από μένα. Αυτά αφορούν τους Αγίους, αυτά αφορούν τους μοναχούς, αυτά αφορούν. Δηλαδή, πάντα όλα αφορούν κάποιον άλλον. Μην περιμένεις από μένα. Αλλά χρειάζεται ένας ηρωισμός. Δηλαδή, στην πιο απλή ερωτική σχέση χρειάζεται ένας ηρωισμός. Χρειάζεται κάποιος να κάνει μια επανάσταση. Πρέπει να τα βάλει με τα σχέδιά του, με τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι απλό, αλλά είναι όσο απλό να πει κάποιος την αλήθεια. Είναι απλό να πει. Αλλά δεν είναι απλό, γιατί μέσα του παίζει ατελείωτα παιχνίδια. Και αν χάσεις την. Λέω πολύ συχνά και μιλώντας και με συναδέλφους, πολλές φορές κάποιος μπορεί, στην εποχή μας ειδικά πλέον, να είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, ο εξωτερικός σκελετός, το φόρεμα, η φορεσιά, το make-up, δηλαδή να είναι το μόνο που έχει και να καταρρεύσει. Δηλαδή, αμφισβητούνε, δηλαδή ανεβάζει ένας μια φωτογραφία, την αμφισβητούν και ο άλλος παθαίνει κατάθλιψη. Τον χωρίζει η κοπέλα και πάει να αυτοκτονήσει. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έχει από μέσα καμία συγκρότηση. Είναι κενό. Είναι κενό και είναι πολύ απελπιστικό. Και αυτό αφορά και τις αυτοκτονίες πάρα πολύ. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει μέσα κάτι άλλο. Και ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Και μέσα στην κοινωνία αυτό έχει απήχηση. Το αξιοποιούμε δηλαδή για να απελπιστούμε. Βλέπουμε την αποτυχία του άλλου και λέμε είδες, δεν προχωράνε τα πράγματα. Και χάνουμε και τα φωτεινά παραδείγματα. Να πω ας πούμε για παράδειγμα την εμπειρία, ένας άνθρωπος θα αναφέρει πολύ εύκολα τι τραγικό του συνέβη στο ταξίδι. Άκου να δεις τι πάθαμε και αυτό και το άλλο. Αν στο τρένο που πήγαινε και του συνέβη το κακό, είχε ένα όμορφο ζευγάρι, έπιασε μια καλή κουβέντα, δεν το αναφέρει. Γιατί σου λέει ποιος θα ασχοληθεί με αυτό. Ενώ άμα έχει συμβεί το σκανδαλώδες ή το κακό θα σου το πει. Να εδώ που υπάρχει μια διαφορά. Το παιδί και ο έφηβος μπορεί να σου πει και το καλό. Μπορεί να σου πει γινόταν κατακλυσμός και εμείς στη φάση καλή καθίσαμε, μιλούσαμε και γνώρισα τον τάδε από εκεί, κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο. Υπάρχει μια ελπίδα εκεί. Εγώ δεν έχω απελπιστεί με τους νέους μας. Εγώ απελπίζομαι πιο συχνά με τους ενήλικες. Και απελπίζομαι και εγώ σαν ενήλικας πολλές φορές. Πάντως είναι αυτό ένα άλλος πειρασμός, είναι η γκρίνια. Η κακομεριά, έλεγε ο γέροντας ο Παππούλης ο Ανανίας, η κλαψοφαγούρα. Το έλεγε συνεχώς, κλεγόμαστε, κατηγορούμε, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, βρέμε το στραβό, βρέμε το ανάποδο. Και αυτή η υπερβολή του κακού είναι ένα ζήτημα. Έρχεται όμως η Εκκλησία και το κακό το μεταπεί, δεν την φοβίζει. Και δεν φοβίζει το κακό, αλλά έρχεται να κερδίσει το καλό. Να σταθούμε λίγο και σε αυτό, στο γεγονός της Σαμαρίτας με τον Χριστό, που είναι εκπληκτικό. Γυναίκα που δεν μιλούσε κανείς δημόσια με γυναίκα, αλλοεθνής, αιρετική, αμαρτωλή. Και τι κάνει ο Χριστός? Έρχεται, πιάνει θεολογική κουβέντα μαζί της, που ούτε με τους μαθητές έκανε τέτοια κουβέντα. Δηλαδή, δεν κολλάει ο Χριστός στην κακότητά μας, τη μαυρίλα μας, την σέβεται, απαντά στα ερωτήματά μας, με ένα σεβασμό και μια έτσι ευγένεια και μια αρχοντιά. Βλέπουμε δηλαδή, αν πούμε ότι η Σαμαρίδα που ήταν η αμαρτωλή, η περιθωριοποιημένη, ήταν στην άκρη του κόσμου, έρχεται ο Χριστός και το περιβάλλει. Για μας μπορεί σημειολογικά να σημαίνει είναι ο αμαρτωλός, είναι ο χαμένος, είναι ο δυσκολεμένος, είναι η κοινωνία ολόκληρη. Έρχεται ο Χριστός και διαλέγεται αγαπητικά με σεβασμό και πιάνει θεολογική κουβέντα που ούτε με τους μαθητές έκανε. Και το εκπληκτικό τι κάνει ο Χριστός? Έρχεται και με μια μέθοδο έτσι πολύ παιδαγωγική, για να της δώσει αυτό τον αέρα να το ρωτήσει, πρώτα ζητά αυτός κάτι από αυτή. Να νιώσει ότι δεν της κάνει χάρη, δεν της κάνει χαρά, του κάνει χάρη η ίδια. Δηλαδή μια ευγένεια, τι ομορφιά, με τι παιδαγωγική μέθοδο, δεν έρχεται, έλα σου κάνω κήρυγμα, λέει δώσ' μου να πιω νερό, για να νιώσει υπεροχή η ίδια και να νιώθει ότι είναι υποχρεωμένο, να τον νιώθει ότι είναι υποχρεωμένος να τις απαντήσει σε απορίες και σε αναζητήσεις. Ένα είναι αυτό. Δεύτερα, αυτή η βρωμερή για την κοινωνία και η υπερθυμημένη έχει αναζήτηση πνευματική. Εάν η Σαμαρίτιδα είχε αυτή τη ζωή και είχε αναζήτηση τέτοιου είδους, δεν μπορεί να έχει το κάθε παιδί. Απλώς το θάβει ο κόσμος αυτό και το κρύβει, γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί την κοινωνία ότι αυτό το άτομο, το ξεπεσμένο, το χαμένο, έχει μέσα του μια δύναμη αναζήτησης που δεν θέλει η κοινωνία και το σύστημα να βγάλει αυτό το ερώτημα γιατί ζω. Γιατί θα την κρεμίσει όλη αυτή την κοινωνία, γιατί δεν σου δίνει πρόταση γιατί ζει. Αυτή η ρήξη που λέγαμε είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κοινωνία δεν σου απαντά γιατί ζω και δεν θέλει να ακούγεται αυτό το ερώτημα.
Γι' αυτό δεν απαντάς σε αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτό δεν τιμά τον άνθρωπο. Τιμώ τον άνθρωπο όταν απαντώ στο ερώτημά του ή μαζί του ψάχνουν αυτό το ερώτημα. Γιατί ζω. Έρχεται ο Χριστός και λέει: Εσύ, Σαμαρίτιδα, και κάθε ένας που εκπροσωπεί αυτό το περιθώριο, σέβομαι αυτό το ερώτημά σου και σου δίνω τις προϋποθέσεις αυτού του ερωτήματος. Η μία λοιπόν προϋπόθεση είναι την κάνει να νιώσει μια υπεροχή και να του θέσει τα ερωτήματα. Όμως και κάτι άλλο. Λέει ότι για να μπορέσει η Σαμαρίτιδα να θέσει τα ερωτήματα, πρέπει να πιστέψει ότι κάτι καλό έχει μέσα της. Αυτή ξέρετε μια αμαρτωλή. Και ο Χριστός τη ζητάει να κάνει μια καλή πράξη αγάπης. Και σου λέει αυτή μέσα της, καλά μου, τελευταία δεν ξέρει ποια είμαι. Και όμως μετά της αποκαλύπτει τη ζωή της και λέει, ξέρω ποια είσαι, έχεις 5 άντρες και αυτός ο άντρας που έχεις δεν είναι δικό σου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι καλό μπορείς να κάνεις. Να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό, να κάνεις μια πράξη αγάπης. Να βγάζει την επιφάνεια το όμορφο, το καλό. Και μετά παίρνει θάρρος αυτή και λέει, αφού έχω αξία και έχω κάτι καλό μέσα μου και κάτι όμορφο, μπορώ να ψάξω αυτό που βαθύτερα με καίει και γι' αυτό έχω 5 άντρες. Δεν μου απάντησε κανείς γιατί ζω. Έχει 5 άντρες γιατί δεν βρέθηκε ο λόγος για τον οποίο ζει και τον ψάχνει με αυτούς τους τρόπους. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι το σημαντικό που η κοινωνία δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι πελαγωμένη και φοβάται αυτά τα ερωτήματα, τα βαθιά, γιατί θα κάνω μια επανάσταση. Θα γκρεμίσω αυτό το σύστημα που είναι το ψεύτικο, που δεν έχει λόγο και θα ανεζήσει ο άνθρωπος το λόγο. Και για να το κάνει η κοινωνία επίσης, πρέπει να είναι έτοιμη να αναδείξει την αξία του ανθρώπου. Άρα, η κοινωνία δεν μπορεί να το απαιτήσουμε, όμως από την Εκκλησία μπορούμε να το απαιτήσουμε. Και από εμάς, αν γευτήκαμε κάτι, μπορεί να το απαιτήσουμε σε αυτούς μας για τους άλλους. Να έχουμε την ικανότητα να αποδείξουμε, να προβάλλουμε, να φανερώσουμε ένα λόγο ζωής για τον οποίο αξίζει, αλλά και να δώσουμε την αξία στον άνθρωπο. Αντί να βλέπουμε την αμαρτία του άλλου και να ασχολούμαστε μαζί του, να δούμε το καλό που έχει. Ο Χριστός το έκανε. Δεν της είπε λόγια. Της είπε δώσουμε ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή, τι γίνεται. Της είπε ότι μπορείς να κάνεις το καλό. Μπορεί να κάνεις το όμορφο. Νομίζω αυτό μπορούμε να κάνουμε ο καθένας στον εαυτό μας. Καταρχήν να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε μόνο αμαρτωλοί, έχουμε και κάτι καλό μέσα μας. Να εκτιμήσουμε αυτό, να κάνουμε κάτι όμορφο και σιγά σιγά θα ξεκλειδωθεί κάτι μέσα μας και θα ελευθερωθούμε. Και σιγά σιγά στον άλλον άνθρωπο, αντί να τον κατηγορούμε, να του βάζουμε ταμπέλες, να τον ορίζουμε και έτσι τον περιορίζουμε, να δώσουμε κάτι όμορφο που έχει μέσα του να αναδειχθεί. Δεν συμφωνείς? Απόλυτα. Και όπως τώρα να πω ότι αυτό είναι η μήτρα. Αυτό το παράδειγμα, αυτό είναι η μήτρα διαμόρφωσης της συμπεριφοράς. Δηλαδή ως γονιός προσεγγίζοντας το παιδί, δεν γίνεται να μην του πεις ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δώσες. Δεν γίνεται να μην πεις στον έφηβο σε ευχαριστώ που κάτσες ρε εσύ και μου τα πες. Δεν γίνεται, δηλαδή αν θέλουμε να αισθανθεί ο άλλος την αγάπη μας, δεν γίνεται να μη σεβαστούμε ότι υπάρχει και αυτό το καλό εγώ σαν γονιός το βλέπω μέσα σου. Και δεν θα εστιάσω στις 15 φορές που δεν μου μίλησες, αλλά την ώρα που θα μιλήσω, θα πω, να ξέρεις, ήμουν σίγουρος ότι θα μου μιλούσες κάποια στιγμή. Άρα αυτό το ευχαριστώ. Το να με συγχωρείς, όχι το συγγνώμη τόσο, το να με συγχωρείς. Να με συγχωρείς, ρε εσύ να με συγχωρείς που πήρα τόσο καιρό να το καταλάβω. Να με συγχωρείς που δεν είχα την απάντηση. Να με συγχωρείς που εσύ είπε δεβόσουν και εγώ δεν ήμουν εκεί. Να λέει το παιδί, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Και να λες να με συγχωρείς που σε έχω απελπίσει τόσο. Και κάθε κοντοστέκεται ο άλλος και λέει τι έγινε τώρα. Και αυτό δεν είναι ουσιαστικό, δηλαδή να το πεις. Το παιδί καταλαβαίνει, we mean business εδώ, ο γονιός είναι εδώ πέρα εκείνη τη στιγμή. Και να ακούσει επίσης, τρίτο, το δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, γύρισε από το σχολείο, άκουσε στις ειδήσεις χίλια δυο κακά, γύρνα και κάνεις το δόξα τω Θεώ. Τι έχεις ρε μάνα, δε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω που επέστρεψες. Χαίρομαι που σε βλέπω, τι κάνεις εκεί, τι με κοιτάζεις τώρα. Τι είπε παιδί μου, χάρηκα που σε είδα. Έτσι που σηκώθηκες αυτό, ότι ωραία μιλούσες στο φίλο σου. Δηλαδή, αυτό που εμείς λέμε το enabling στην γλώσσα τη δικιά μας, holding, να σε κρατήσω αγκαλιά, είμαι εδώ αν πονέσεις, αλλά και enabling. Μπορώ να σε καταστήσω, να σε βοηθήσω να καταστείς καλός. Να καταστείς δηλαδή άνθρωπος πιο ολοκληρωμένος. Και δεν είναι μόνο φαγητό το παιδί, δεν είναι μόνο γνώση το παιδί, τι να τα κάνεις όλα αυτά, αν δεν υπάρχει αυτή η σιλικόνη που ενώνει όλα τα κομμάτια, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το μυστήριο πράγμα που λέγεται αγάπη. Αλλιώς θα είναι ένας πετυχημένα κομματιασμένος άνθρωπος. Πολύ πολύτιμα κομμάτια. Είναι σαν τα αρχαία αγάλματα που βρίσκουμε. Ένα κομμάτι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έφτιαχνε ένα ωραίο άγαλμα.
κομματιασμένοι άνθρωποι που για να συγκοληθούμε χρειάζεται κάποιος να μπορέσει να μας δει σε αυτό το καλό. Και δεν πειράζει που σαν γονείς δεν τα καταφέραμε, γιατί μπορεί και εμείς ακόμα να είμαστε σε πορεία. Ακόμα να περιμένουμε και εμείς κάποιος να πιστέψει ότι κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε το μικρόφωνο λίγο να το δώσουμε στον Παπαγιώργη, βεβαίως, τον Μίλκα, ο οποίος είναι λεβίτης νεότητος, δηλαδή κι αν δεν πονάει, κι αν δεν έχει περπατήσει μαζί και με φίβους, και εγώ τα λέω, με παιδιά και με φίβους και με νέους, που για πολλούς υπήρξε η αγαπητική ματιά πρώτα από σένα. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την όμορφη αυτή τη συζήτηση. Ιδιαίτερα αυτά τα σχόλια τα οποία έκανε ο πατέρας Βαρνάβας πάνω στον διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, νομίζω είναι η ουσία αυτού του θέματος το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η ουσία του θέματος. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε. Και πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αλέξης Λάπας, εμείς στις κατασκηνώσεις προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά το ευχαριστώ, το παρακαλώ, το συγγνώμη και το δόξασι ο Θεός, από εσάς τώρα το διδάσκομαι, το σ' αγαπώ. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.